Πενδύτης και τι θα πράξει η κυβέρνηση για να τον μεταπίσει. Αυτό θα το δούμε όταν μιλήσουμε με τον κύριο Γκή. Εμείς έχουμε κάθε καλή διάθεση να συνεχίσουμε την πολύ σοβαρή, υπεύθυνη και διαφανή δουλειά που κάνουμε, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η επένδυση. Θέλω όμως να σχολιάσω και σημερινά σχόλια που έχει κάνει η αντιπολίτευση. Λένε κάποιοι η κυβέρνηση πουλά φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Ήθελα να επιθυμίσω ότι δεν είναι η κυβέρνηση που μίλησε για αυτή την επένδυση, ούτε είναι η κυβέρνηση που υπόγραψε συμφωνία για αυτή την επένδυση. Ήταν από εταιρεία σε εταιρεία μια ιδιωτική συμφωνία. Κόμματα και οργανωμένα σύνολα και δήμοι μίλησαν για την ανάγκη όπως στηριχθεί αυτή η προσπάθεια για να υπερπηδηθούν οι δυσκολίες και τα προβλήματα που υπάρχουν και να ολοκληρωθεί η συμφωνία, και γι' αυτό αναλάβαμε και εμείς να βοηθήσουμε σε αυτή την προσπάθεια. Συστάθηκε Διυπουργική Επιτροπή για να χειρίζεται τα πράγματα με ένα οριζόντιο τρόπο ανάμεσα στα Υπουργεία και τις υπηρεσίες. Συστάθηκε Τεχνική Επιτροπή Αξιολόγησης της όλης συμφωνίας, έτσι ώστε να δούμε πού υπάρχουν προβλήματα και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Είμαστε σε τακτική επαφή με το Γενικό Εισαγγελέα για να γίνει αυτό. Αλλά πέστε μου, πώς συνάδει από τη μια να κατηγορείται η κυβέρνηση για σκάνδαλο, γι' αυτό κατηγορούσε η αντιπολίτευση την κυβέρνηση στο θέμα της επένδυσης, και να αποδεικνύεται ότι εμείς πολύ σοβαρά εργαζόμαστε για να μην υπάρξουν σκάνδαλα, για να μην γίνει κάτι εκτός του πλαισίου του νόμου, και τώρα γενικά και αόριστα η αντιπολίτευση μιλά ότι έχουμε πρόβλημα με την επένδυση. Αυτοί δημιούργησαν το πρόβλημα με την επένδυση, με τον θόρυβο που έχουν προκαλέσει. Η αντίδραση του κυρίου Γκή, κατά την άποψή μας, δεν είναι τυχαία που προέκυψε αυτή τούτη τη χρονική στιγμή μετά το θόρυβο που έχει γίνει. Όχι μόνο εδώ, αλλά και στην ίδια την Κίνα με δημοσιεύματα σε κινέζικες εφημερίδες. Ωστόσο, κύριε εκπρόσωπε, τον πολίτη στην τελική τον ενδιαφέρει να μην χαθεί αυτή η επένδυση. Και εμάς αυτό μας ενδιαφέρει. Και δεν τον ενδιαφέρει αν φταίει η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση, αλλά να μην χαθεί η επένδυση. Ακριβώς. Και επειδή εμάς μας ενδιαφέρει να γίνει η επένδυση, γι' αυτό καλέσαμε ευθύς εξ αρχής την αντιπολίτευση να μην πυροβολεί, γιατί θα βλάψει την επένδυση, και ότι εμείς θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες για να ολοκληρωθεί η συμφωνία και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην επένδυση. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.